δύο πρόσωπα. Όλη αυτή τη διάρκεια η Εκκλησία μας έχει αυτή την εικόνα. Ο Αρχάγγελος Γαβριήλ από τη μία. Η Πελαγία Θεοτόκος από την άλλη. Ο ένας, ο Αρχάγγελος, αρχιστράτηγος των άλλων δυνάμεων. Τελείωσε αρχιστράτηγος των άλλων δυνάμεων. Η Υπεραγία Θεοτόκος είναι η πανυπέρανος δεύτερη Εύα, αντιπρόσωπος του γυναικείου φίλου, έξω και πέρα από κάθε περιγραφής αγνότητας. Δεν μπορεί να συλλάβει το ανθρώπινο μυαλό το πόσο καθαρή είναι η Υπεραγία Θεοτόκος. Άλλωστε, είναι και των Αγίων Αγγέλων υπερτέρα, αφού χώρεσε μέσα στην Αγία Μήτρα της αυτόν που δεν χωράει στα σύμπαντα. Δεν χωράει στα σύμπαντα ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός. Υπουργός είναι ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Υπουργός στην απλή γλώσσα σημαίνει υπηρέτης. Διακονεί δίπλα στο θρόνο του Θεού. Λαμβάνει εντολές, εκτελεί εντολές ο Αρχάγγελος Γαβριήλ. Αλλά διακονεί όχι μόνο στο θρόνο του Θεού, διακονεί και την Υπεραγία Θεοτόκο. Δεν μπορούμε να συλλάβουμε το μέγεθος, είναι αδύνατο, τι να κάνουμε, του γεγονότος αυτού που λέγεται Ευαγγελισμός της Θεοτόκου. Αν το συλλαμβάναμε, θα είμαστε έξω από κάθε ανθρώπινη υπόσταση. Θα έπρεπε να είμαστε στη θέση του Κυρίου, που είναι αδύνατο. Είναι εντελώς, μα εντελώς αδύνατο. Όμως, αυτή με κεφαλαία γράμματα, τη γυναίκα, διάλεξαν οι αιώνες, περίμεναν να έρθει να γεννηθεί η Υπεραγία Θεοτόκος. Και ξέρουμε όλοι, αχ αυτό το ξέρουμε, τι κακό μας κάνει. Άλλο σημαίνει ξέρω, άλλο σημαίνει ζω. Οι Άγιοι ζούσαν την Παναγία, το βίο της και καταλάβαιναν τη ζωή της. Εμείς δυστυχώς λέμε ξέρουμε ή τα ξέρουμε και όλα. Η Υπεραγία Θεοτόκος είχε μέσα της τόση καθαρότητα όση χρειαζόταν για να, δεχθεί μέσα της το Πνεύμα του Άγιου. Πνεύμα Άγιον επελεύσετε έπισε. Πνεύμα Άγιον. Τι να πούμε και γι' αυτό. Ο Ιερός Χρυσόστομος λέει, σχολιάζει μία λέξη σε ένα κομμάτι της Αγίας Γραφής. Τη λέξη αυτή που λέμε εμείς, αφενός μεν αφετέρου δε, το δε, αυτό το δε, μέσα στην Αγία Γραφή, πόσο θησαυρό, λέει, κρύβει μέσα. Αλλά και πόσο θησαυρό μπορεί να βρει κανείς μέσα σε αυτήν τη δεύτερη Εύα. Θέλω να πω κάτι πάνω σε αυτό. Η πρώτη Εύα μας οδήγησε στην πλάνη. Έκτοτε, όποιος ισχυριστεί το αντίθετο είναι σε λάθος δρόμο. Το μυαλό μας
είναι διαρκώς στην οδό της πλάνης. Είναι στην οδό της πλάνης. Εμείς αυτό που λέμε φυσική λογική εμείς, είναι η πλανεμένη λογική. Και ποια είναι η σωστή λογική? Η λογική που μας μαθαίνει το Ευαγγέλιο. Αυτή είναι η λογική. Μελετάς τη Γραφή, μαθαίνεις τη γλώσσα των Αγίων. Μαθαίνεις να οδηγείς τη λογική σου, όχι εσύ, προς Θεού. Οι Άγιοι, με τα καταθέματά τους, σε μαθαίνουνε να βαδίζεις μακριά από την οδό της λογικής. Γι' αυτό και οι πατέρες της Εκκλησίας λένε, τούτο εδώ το μυαλό είναι ο αλήτης, δεν είναι το σώμα. Κάνουμε λάθος. Ο αλήτης νους, λένε οι πατέρες. Αυτό λοιπόν τον αλήτη νου, η Εύα η πρώτη μας τον έδωσε. Το λέει εκεί ένα στίχο, μια στιχομηθεία που ψάλεται στους χαιρετισμούς, την πλάνη αυτή η Παναγία. Επειδή είχε νουν Θεού και μόνο νουν Θεού, η μόνη που δεν είχε καθόλου ύπνος και στα λόγια και στα έργα και παντού η Παναγία ήταν ολοκάθαρη, παν Αγία ήταν. Ήταν παν Αγία. Έρχεται λοιπόν ο Αρχάγγελος στην Παναγία και της μεταφέρει το μεγάλο μήνυμα «Πνεύμα Άγιον επιλέψτε μισέ». Το ερώτημα «Πώς έστε τούτο» ρωτάει τον Αρχάγγελο η Παναγία. Φοβερό πράγμα, να μιλάς με τον Αριστάτη και τον άλλο δυνάμε. Το σκεφτόμαστε αυτό. Ομιλούσε με τον Αρχιστράτηγο τον άλλο δυνάμενο. Ζητούσε εξήγηση χωρίς να είναι στην παρακοή. Γιατί και όλοι οι Άγιοι έκτοτε, όλοι οι Άγιοι έκτοτε, αν δεν πάρουν πιστοποιητικό σε οποιοδήποτε θαύμα βλέπουν ότι είναι εκ του Κυρίου, δεν λένε είδαμε θαύμα ή είδαμε κάτι. Τελείως το ξεκαθαρίζουν από τη μέση ότι αυτό που βλέπουν οι Άγιοι, το είδε την Παναγία, ρωτάει πώς είναι δυνατόν να γίνει αυτό επί άνδρα ου γινώσκω, αφού δεν γνωρίζω άνδρα, η μόνη γυναίκα, η μόνη γυναίκα, η μόνη γυναίκα. Σε αυτήν μπροστά όλα τα τάγματα που είναι στον ουρανό κλείνουν γόνι. Δεν το καταλαβαίνουμε αυτό. Τα γόνα, αν έχουν γόνατα, τα κλείνουν τα γόνατα. Μιλάμε σε ανθρώπινη γλώσσα. Σκύμουν το κεφάλι και αναπέμπουν δοξολογία στην Παναγία. Θέλω να τελειώσω και με τούτο. Επιτρέψτε μου. Σήμερα έχουμε και άλλη μία εορτή εκτός του Ευαγγελισμού, 25 Μαρτίου, την ελευθεριά του γένους μας, που δυστυχώς έχει οδηγηθεί με ένα πανέξυπνο τρόπο του πλάνου διαβόλου σε δουλεία το γένος μας. Σε δουλεία πνευματική. Έχουν στα χέρια τους αυτά που λέει ο Άγιος Κοσμάς ο Αιτωλός, τα άλαλα και τα μπάλαλα, δηλαδή αυτά μονάχα τους δεν μιλάνε οι τηλεοράσεις καθόλου, επομένως είναι άλαλες, πρέπει να περάσει ανθρώπινη φωνή και ανθρώπινος νους για να ακουστούν. Θα κυβερνάνε τα άλαλα και τα μπάλαλα. Με μεγάλη τέχνη βρισκόμαστε σε εγμαλωσία. Εγμαλωσία πνευματική. Ο νοών νοήτω. Κάπου σε μια στιχομηδία λέει «Συ μας λύτρωσες
από την αιγμαλωσία η δικιά μας Παναγία μας λύτωσε. Ποια αιγμαλωσία? Μήπως πρέπει να βλέπουμε χειροπέδες? Αυτές τις έσπασαν οι πατέρες μας. Τις είχαν στο ποδάρι του Τούρκου κάτω και τις έσπασαν. Κολοκοτρώνης με την πίστη του Χριστού την Αγία έλεγε. Μακρυγιάννης και λοιποί, όλοι αυτοί είχαν πνεύμα Θεού. Δεν θα αποτιναζόταν ο τουρκικός ζυγός της σκλαβιάς και θα είχαμε ακόμα σκοτάδια και δεν ξέρω αν είμαστε ακόμη, εάν οι προγονείς μας δεν είχαν την πίστη αυτή που είχαν στην Αγία Τριάδα και στους Αγίους. Ένα πράγμα πρέπει να γνωρίζουμε. Λέγει, θα το πω και αυτό που θα τελειώσω, ο πατήρ Παΐσιος. Βλέπετε, βλέπουμε να μας περιμένουν δύσκολες ημέρες. Το λένε όλοι. Όχι χωρίς παρηγοριά, όχι χωρίς ελπίδα. Όχι. Το λέει εδώ, Ευαγγελισμός. Ευαγγελισμός, με ελπίδα. Στο Άγιον Όρος, γράφει ο πατήρ Παΐσιος, υπήρχε τουρκικός στρατός και ήταν γεμάτο το Άγιο Όρος, λέει ο πατήρ Παΐσιος, από τουρκικό στρατό. Οι μοναχοί είχαν βγει όλοι έξω να προσφέρουν υπηρεσία για να λυτρωθούμε εμείς που είμαστε σήμερα ελεύθεροι. Ένας καλόγερος σκούπιζε τη Σιβήρων το καθολικό, ένα ωραιότατο ναό, και παράλληλα έκανε παράπονο στην Παναγία. «Αχ, Παναγία μου», έλεγε, «πού είναι η μοναχή?» Μέσα είναι Τούρκοι στο Άγιο Δώρος. Όπως σκούπιζε, βλέπει μια κυρία από το ιερό να έρχεται, να ζητάει από τα χέρια του τη σκούπα. «Δώσε μου τη σκούπα εμένα, εσύ δεν ξέρεις να σκουπίσεις καλά». Δίνει τη σκούπα, σκουπίζει η Παναγία. Ξαναδίνει και χάνεται μέσα στο ιερό. Την επόμενη ημέρα το πρωί είχε εκδοθεί το φυρμάνι από τον Αγίου Πασά. Όλος ο στρατός να βγει έξω. Μ' ακούτε? Έχουμε ελπίδα. Την έχουμε εδώ. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Η ελπίδα μας δεν χάθηκε το παν. Έχει ανθρώπους ο Θεός δασίδι. Χρειάζεται τα γόνατά μας. Άλλοι πεινάνε, άλλοι πονάνε, άλλοι υποφέρουνε, άλλοι δυστυχισμένοι. Και όσοι έχουμε, να πω τη λέξη στο με, λέμε δόξα τω Θεώ, έχουμε. Τι γίνεται γύρω μας? Πονάνε? Δεν ξέρω. Πρέπει τα γόνατα να μπαίνουν κάτω και να πάσχουμε και να, αν είναι δυνατόν, να μας δώσει ο Θεός αυτή η δύναμη για όλους γύρω μας, για κατά όλους γύρω μας, για να έρθει η Παναγία με τη βοήθειά της να εκδοθεί το φυρμάνι το καινούριο, να καθαρίσει από τη λάσπη ο τόπος μας. Αμήν. Είναι πολύ στον δουλειό σου δέσποτα, κατά το ρήμα σου εν ειρήνη, ότι είδαν οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ετοίμασας και τα πρόσωπον πάντων των λαών, φως της αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ. Άγιος ο Θεός, Άγιος.